Όχι, δεν είναι ο James Bond, είναι η Θεοδώρα Καρακιουλάχ και η εφαρμογή Θεσσαλονίκη. Και ήρθε η ώρα για τα εγκλήματα. Δεν εννοείς τη σειρά του Αντένα? Όχι. Μιλάω για μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ, η οποία πραγματεύεται ανεξιχνία στα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Η υπόθεση Κώστα Ταχτσή. Αν τη θυμάστε, ο Κώστας Ταχτσής, ο οποίος δολοφονήθηκε και η υπόθεσή του έχει μείνει ανεξιχνίαστη. Η υπόθεση, βέβαια, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια από τότε. Η υπόθεση της Ειρήνης Λαγούδη, πιο πρόσφατη. Η υπόθεση της Ολυμπίας Κυρίκου, αλλά και μερικές άλλες, είναι αυτές που πραγματεύεται η νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ίχνη στο σκοτάδι». Ο Χάρης Βεραμών, ιδιωτικός ερευνητής, μαζί με μια ομάδα έμπειρων συνεργατών, φωτίζει άγνωστες πτυχές των ιστοριών και τις μεταφέρει στο νέο κανάλι στο YouTube με τίτλο «Ίχνη στο σκοτάδι». Η δουλειά που γίνεται είναι εξαιρετική, μάλιστα υπάρχουν και υπότιτλοι για όλους όσους δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και μπορούν μέσα από αυτή τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ, που επαναλαμβάνω είναι πραγματικά εξαιρετική, μπορεί να ξαναθυμηθεί εγκλήματα τα οποία συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Να ακούσουμε όμως τι είπε στην εφαρμογή Θεσσαλονίκη ο Χάρης Βεραμών. Αρχικά προσπαθούμε να ασχοληθούμε με τις υποθέσεις που είναι πολλών ετών ανεξιχνίαστες. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει μια ανάκτηση δεδομένων και πληροφοριών. Παρ' όλα αυτά, εγώ και η ομάδα μου προσπαθούμε να εισχωρήσουμε βαθιά και να μπορέσουμε να σκιαγραφίσουμε το προφίλ του αγνοούμενου ή του θύματος, αν έχουμε θύμα. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις προσπαθούμε να προωθήσουμε την έρευνα και να βρούμε καινούργια στοιχεία. Ακόμα και αν δεν μπορούσαμε να τη λύσουμε, γιατί μπορεί να έχει παραγραφεί η υπόθεση, γιατί όταν μιλάμε για πολλά χρόνια, 20 ετίας και η υπόθεση έχει παραγραφεί, μιλάμε πλέον για ένα ηθικό πλαίσιο. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση μας ενδιαφέρει να βρούμε την αλήθεια, ακόμα και αν δεν μπορεί νομικά να προχωρήσει η υπόθεση. Ίχνη στο σκοτάδι λέγεται αυτό το νέο κανάλι στο YouTube, στο οποίο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον νομίζω 4-5 εγκλήματα τα οποία έχουν συμβεί. Και μάλιστα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε και την ιστορία του Κώστα Ταχτσή, που είναι σε δύο μέρη, όπως η υπόθεση της Ειρήνης Λαγουδή, όπως και άλλες υποθέσεις. Πείτε μας δύο λόγια, τι είναι αυτό που σας έχει ντρικάρει? Αρχικά, όπως σας είπα και πριν, μιλάμε για υποθέσεις πολλών ετών ανεξιχνίαστες, κυρίως για την υπόθεση του Κώστα Ταχτσή, παράδειγμα που μου αναφέρατε. Για την υπόθεση της Λαγούδη μιλάμε για το 2018, ας πούμε ότι είναι μια πρόσφατη υπόθεση. Αυτό που με ιντριγκάρει είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μυστήριο, έχουμε να κάνουμε με υποθέσεις γρίφους, οι οποίες κατά έναν τρόπο είτε βασίζονται σε μια μαρτυρία, είτε βασίζονται σε κάποιες πληροφορίες που τελικά δεν έχουν μια βάση. Οπότε καταλήγει η υπόθεση σε ένα διέξοδο. Οπότε εκεί εμείς καλούμαστε να βρούμε τι πραγματικά έχει συμβεί και να ανασυνθέσουμε ξανά το puzzle όσον αφορά την υπόθεση. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη έρευνα. Πολύ δουλειά από πίσω. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ας πούμε, ένα κομμάτι δυσκολίας, επί παραδείγματι τώρα, στην υπόθεση του Κώστα Ταχτσή, θέλαμε να ανακτήσουμε όλες εκείνες τις πληροφορίες που συνθέτουν την εικόνα του δωματίου την ημέρα του, όπως βρέθηκε την ημέρα του εγκλήματος. Το βράδυ του εγκλήματος. Οπότε έπρεπε να ανασυνθέσουμε ακριβώς το σκηνικό, τη σκηνή του εγκλήματος. Δεν ήταν εύκολο αυτό, γιατί δεν είχαμε αρκετές πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να φτιάξουμε το δωμάτιο όπως ακριβώς βρέθηκε. Δεν πρόκειται για πελάτη, δεν πήγαινε πελάτη στο σπίτι. Ωραία. Και δει έναν άγνωστο πελάτη. Δεύτερον, αν είναι δεύτερον αυτό, ο Ταχτσής ετοιμαζόταν για να βγει. Mm-hmm. Και από ό,τι λέει η έκθεση, η ιατροδικαστική, ήταν 48 ώρες πεθαμένος το Σάββατο. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, το Σάββατο το απόγευμα που τον βρήκανε, άρα πηγαίνουμε Πέμπτη mm-hmm. απόγευμα. Οι 48 ώρες είναι φύσια αδύνατο να είναι λιγότερες από ό,τι λέει πάλι η έκθεση, γιατί δούλευε full το air condition. Κατά συνέπεια, μόνο παραπάνω μπορούσαν να είναι. Το λέει ξεκάθαρα. Ναι. Άρα, οι 48 ώρες είναι το απόγευμα της Πέμπτης μεταξύ 7 και 9. Στο 7 και 9, τι έκανε ο Κώστας? Στο 7 και 9, ο Κώστας, αν ήταν η μέρα του να βγει, έκανε μπάνιο. Mm. Αλλά ο Κώστας, από ό,τι ξέρω από μία φίλη του γιατρό, την Έννη της Σταμάτη,
ναι. που μου το έχει πει η ίδια, ότι ήταν να βγούνε εκείνο το βράδυ για να φάνε παρέα. Μάλιστα. Για να φάνε, να βγούνε να φάνε. Έγινε κάποιο τηλεφώνημα εκείνη την ημέρα. Η Νένη Σταμάτη είχε πάρει επανειλημμένως τηλέφωνα από τις 7, γιατί ήταν να συναντηθούν, μάλλον όχι από τις 7, από τις 8 και μετά, γιατί ήταν να συναντηθούν. Ακούμε αποσπάσματα από την υπόθεση του Κώστα Ταχτσή, του λογοτέχνη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του το 1988 και η υπόθεση αυτή έχει μείνει ανεξιχνίαστη. Υπάρχει μια ομάδα ειδικών που εργάζεται γι' αυτό. Έχουμε αναλυτές συμπεριφοράς. Έχουμε έναν εξαίρετο για το δικαστή, τον Παντελή Αλεξάνδρου, ο οποίος με ό,τι έχει να κάνει με την ανάλυση της σωρού του πτώματος είναι εκεί για να μας βοηθήσει και να βγάλει ένα σωστό επιστημονικό πόρισμα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την κυρία Θανάση Κατερινόπουλο. Γενικώς υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που βοηθάει πάρα πολύ και συμβουλευτικά και ερευνητικά, παύλα και εγκληματολογικά, προκειμένου μια υπόθεση να τεκμηριώνεται και να βρίσκονται τα στοιχεία όπως πρέπει να δέσουν στο πάζλ. Τον κύριο Κατερινόπουλο το γνωρίσαμε μέσα από τις εκπομπές της Αγγελικής Νικολούλη. Τι ετοιμάζετε, κάτι πρόσφατα βλέπω ότι ετοιμάζετε με τον κύριο Κατερινόπουλο. Τι είναι αυτό? Ναι, έχουμε βγάλει ένα τρέιλερ το οποίο αφορά ένα Q&A. Ουσιαστικά για πρώτη φορά ο κύριος Ανάσης Κατερινόπουλος απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού. Οι ερωτήσεις έχουν τεθεί κάτω από το βίντεο και θα απαντήσει εκείνος σε νέο βίντεο το οποίο θα αναρτηθεί στο κανάλι μας. Προλαβαίνω να κάνω ερώτηση? Προλαβαίνετε, ναι. Σκεφτείτε ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε το γύρισμα μέχρι να ολοκληρωθεί, να μονταριστεί κτλ. Έχουμε καιρό. Οπότε ναι, προλαβαίνετε. Η Ειρήνη Λαγούδη δολοφονήθηκε στα 44 της χρόνια. Βρέθηκε μέσα στο όχημά της, στην παραλία Φωτμού, στην περιοχή Μυρτιά, Θέρμου, Ετωλοακαρνανίας. Το θύμα ανεβρέθηκε στο πίσω κάθισμα του οχήματος, ξαπλωμένη ανάσκελα. Η εικόνα του θύματος, με βάση τον ρουχισμό του, δεν αφήνει περιθώρια για την εκδοχή του αυτοπυρπολισμού. Και αν αυτό είχε συμβεί, πώς η τάπα του μπιτονιού βρέθηκε στην πλάτη του πίσω καθίσματος στην Αταζέρα? Τα ερωτήματα πολλά. Η επιστήμη δίνει απαντήσεις, όμως και η απλή αντικειμενική λογική είναι σε θέση να απαντήσει σε απορίες που κοχλάζουν. Στο σημερινό επεισόδιο θα συνομιλήσουμε με την αξιότιμη νομική σύμβουλο Έφη Τσιλικιώτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανήκει στην ομάδα νομικών που εκπροσωπούν την οικογένεια της Ειρήνης Λαγούδη με βασικό πληρεξούσιο τον κύριο Βασίλη Ταουξή. Συζητάτε, βλέπω, και με γραφολόγους, συζητάτε και με δικηγόρους, συζητάτε με εγκληματολόγους, με ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι κατέχουν καλά το αντικείμενο, και βλέπω ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, μάλιστα και με υπότιτλους στα αγγλικά για αυτούς οι οποίοι θέλουν να το παρακολουθήσουν. Πείτε μου δύο λόγια για τις επόμενες ιστορίες που έρχονται. Τι να περιμένουμε? Αρχικά θα κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ που αφορά την υπόθεση της Φώκιας Κωστής στην Αλόνισο, το οποίο είναι ένα ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνει μέσα, έχει περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα επί της ουσίας, και εστιάζουμε στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εκεί στο νησί και στο τι γίνεται με τις φώκες, γιατί η συγκεκριμένη φώκια δολοφονήθηκε, έχουν δολοφονηθεί και άλλες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους. Από εκεί και πέρα πρόκειται να ασχοληθούμε και με άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, όπως την υπόθεση Δροσάκη, ένα ζευγάρι που τη δεκαετία των 90 εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μαζί με το αμάξι και δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα, τίποτα απολύτως. Και υπάρχει μια άλλη υπόθεση που θα ασχοληθούμε στην Αίγινα, που αφορά έναν Γερμανό θειασάρχη, ο οποίος ήρθε για κάποιες ημέρες στο νησί της Αίγινας για να κάνει διακοπές και ξαφνικά εξαφανίστηκε, δεν πήγε στην πτήση της επιστροφής. Γενικότερα ασχοληθούμε με αρκετές υποθέσεις, οι οποίες είτε είναι ανεξιχνίαστες πολλά χρόνια, είτε είναι πιο πρόσφατα. Όπως και να έχει, ό,τι αποτελεί μυστήριο και δεν έχει απαντηθεί, ασχοληθούμε. Κύριε Βεραμόν, εσείς είσαστε ιδιωτικός ερευνητής και φαντάζομαι ότι έρχονται υποθέσεις οι οποίες είναι και αυτές έχουν τη δυσκολία τους. Έχετε την εμπειρία δηλαδή ως ιδιωτικός ερευνητής. Τι είναι αυτό που αναζητάει ο κόσμος?
Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων αναζητούν μια απάντηση όσον αφορά προβλήματα εξωσυζυγικών σχέσεων, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την απιστία ή οικονομικά θέματα ή προβλήματα κλοπής. Κυρίως το αντικείμενο των περιστατικών είναι αυτό. Μας προσεγγίζουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι και καθημερινής ίσως πράγματα. Δηλαδή αν πρέπει να παρακολουθήσουμε κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει κάποια σχέση με τους συγγενείς και θέλω να μάθω κάποιες περισσότερες πληροφορίες ή εταιρικά ζητήματα. Τέτοιου είδους θέματα. Κυρίως όμως προβλήματα καθημερινής φύσεως και πιο πολύ το πιο μεγάλο ποσοστό είναι στο ζήτημα της απιστίας. Ίχνη στο σκοτάδι, νέα σειρά ντοκιμαντέρ που πραγματεύεται εγκλήματα ανεξιχνίαστα και μη που έχουν συγκλονίσει την Ελλάδα.